και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη CMBF podcast, τα podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μαζί μου έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον πατέρα του αναπτυξιακού μπάσκετ, έτσι θα χαρακτηρίζα, coach, το ΣΕΒΑΧ των Ακαδημιών, τον Κώστα τον Εγγλέζο. Coach, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Εσένα προσωπικά, χάρη μου για τους ακροατές μας. Νομίζω θα πρέπει να χωρίσουμε τη συζήτηση σε τρία μέρη για να μπορέσουμε έτσι πιο εύκολα να ανταπεξέλθουμε από θέμα θεμάτων, για να βάλουμε έτσι σε μια σειρά τα πράγματα και να ξεκινήσουμε από πρόσφατα. Να πάμε πρώτα στις δύο μεγάλες καλαθοσφαιρικές συναντήσεις. Βάζω στο Κυπριακό το Κεραυνός ΑΕΚ και στην Ευρώπη το Ρεάλ Ολυμπιακός. Να ξεκινήσουμε από το Κεραυνός ΑΕΚ. Το πίστευες ότι ο Κεραυνός θα μπορούσε να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα? Και επίσης θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τους δύο προπονητές των πάγκων, έτσι πώς τους είδες. Εντάξει, παραδοσιακά οι δύο ομάδες δείχνουν ότι έχουν μια ιδιαίτερη ευχέρεια στο σπάσιμο της έδρας. Εντάξει, και εγώ πάντα στηρίζομαι και στις αναλύσεις μου εδώ στο ΣΥΜΠΗ πάνω στα στατιστικά δεδομένα. Πάντοτε, γι' αυτό και στη συζήτηση που είχαμε τη ζωντανή όταν μιλούσαμε για τα παιχνίδια, είπα ότι θα είναι ένα ντέρπιο τελικός και ότι η ΑΕΚ μέσα από το από τα προβλήματα θα συσπηρωθεί. Ήταν κάτι που το έχω πάντοτε στο μυαλό μου, γιατί περάσαμε κι εμείς νεαροί τόσα χρόνια στον Αχιλλάνκα Ημακλείου, όπου αντιλαμβάνεσαι με το, εκείνον τον ενθουσιασμό της εφηβείας και όλα, είμαστε υπερευαίσθητοι όλοι ο ένας με τον άλλον και υπήρχαν πάντοτε διάφορες διαφωνίες μέσα στην ομάδα και πάντοτε είμαστε... Όταν ερχόταν η ώρα που διεκδικούσαμε κάποιον τίτλο, θυμούμαι ότι υπήρχε φοβερή συσπήρωση και παραμερίζαμε κάθε διαφωνία που είχαμε σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά την αντίδραση του Κεραυνού, χάρη μου, ήταν δεδομένο, διότι πιστεύω ότι ο Κώστας Κακιούσης προσέγγισε τα παιχνίδια στο ξεκίνημα με την ασφάλεια της regular season. Δηλαδή, πήγε με εκείνον το πλάνο, το οποίο του έδινε επιτυχία και δεν ρίσκαρε να το αλλάξει στα πρώτα παιχνίδια. Όταν όμως ήταν με την πλάτη στον τοίχο, υποχρεώθηκε να βάλει κάποιες πινελιές μέσα στο παιχνίδι, οι οποίες φάνηκαν ότι προβλημάτισαν την ΑΕΚ και ήταν το βασικό στοιχείο, πιστεύω, στο θέμα της... το να αντιληφθεί νωρίς το προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ αυτές τις πινελιές και ήταν εκεί που παίχτηκε το παιχνίδι στη Σκακέρα. Δηλαδή, ευνηδιάστηκε κάπως η ΑΕΚ σε αυτά τα παιχνίδια και γι' αυτό πήγαμε στο πέπτον παιχνίδι. Επειδή μίλησες για το θέμα των απουσιών, μετά τον Game 4 που έβλεπες η ΑΕΚ να χάνει έτσι αρκετούς καλαθοσφαιριστές, σκέφτηκες ότι ίσως ο Κεραυνός να έκανε την ανατροπή? Όχι. Συζητώντας και εδώ με τον Νεοκλήν και στην αρθρογραφία, μου έλεγα ότι το πέπτον παιχνίδι θα είναι με πολύ κλειστό αποτέλεσμα και θα είναι παιχνίδι διάρκειας 40 λεπτών. Δεν έβλεπα... Ναι. Ξεχώριζες κάποιους από πλευράς ΑΕΚ πέραν του Χόλινγκσγουορθ? Εντάξει, ο X-Factor ήταν ο Ιακωβός, ναι, που... Καμιά φορά, όταν κάνουμε αναλύσεις, χάρη μου, λέμε ο X-Factor, X-Factor και ποτέ δεν αναφέραμε ο X-Factor ότι ήταν ο προπονητής. Ήταν ένας συνδυασμός της διαχείρισης του Χριστόφορου του Λιβαδιώτη και του Ιάκωβου, φυσικά, που ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες του coach του. Και γι' αυτό πρέπει να πάρουν και οι δύο τα εύσημα για να μπουν μέσα στην λίστα αυτών που έκαναν τη διαφορά. Άρα θεωρώ τον παράγοντες χ, τον Χριστόφορο και τον Ιάκωβ.
στο τέταρτο παιχνίδι, επειδή έκανα ρεπορτάζ στους δύο πάγκους, παρατηρούσα συνεχώς πώς αντιδρούν οι δύο προπονητές και αυτό που με έκαμε τρομερή εντύπωση στον coach Λιβαδιώτη ήταν ότι ήταν διαρκώς ήρεμος. Δηλαδή, ναι, ακόμα και στο πρώτη στραβή δεν πανικοβαλλόταν. Φαίνονταν και η γλώσσα του σώματος το έδειχνε ξεκάθαρα χάρη μου και στους τηλεοπτικούς δέχτες αυτών το σημείο, το οποίο είχα προσέξει και εγώ. Εντάξει, επειδή αναλύσαμε έτσι το παιχνίδι του Κεραυνού με την ΑΕΚ, να περάσουμε νομίζω και στην Ευρωλίγκα, που ο Ολυμπιακός εν τέλει δεν τα κατάφερε. Τελευταίο σουτ στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα του Σλούκα δεν πήγαινε μπάλα. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ. Πριν από το παιχνίδι είχα στεναχωρήσει ένα μήνα πριν από την τελική φάση. Είχα στεναχωρήσει αρκετούς φίλους σε έναν γκρουπ, φίλους του Ολυμπιακού προφανώς, σε έναν γκρουπ το οποίο είπα ότι δεν θα μπορέσει να αντέξει μέχρι τέλους ο Ολυμπιακός. Παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ ορθολογιστικό μπάσκετ, αλλά και δυνατόν. Και πιστεύω ότι ήταν ένα λάθος του προπονητικού επιτελείου να αφήσει την ομάδα να φθαρεί τόσο, εν όψη του γεγονότος ότι είχε εξασφαλίσει την πρόκριση. Μπορεί οποιοδήποτε εδώ να μας πει ότι εντάξει, το πλεονέκτημα έδρας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Όμως στο Final Four δεν υπάρχουν έδρες και θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια ελεγχόμενη συντήρηση άλλη σε ψηλών επίπεδων προπονητών της EuroLeague μπορεί να το αποκαλέσουν και ελεγχόμενη κοιλιά, ώστε να κρατηθούν πιο φρέσκοι κάποιοι παίχτες κλειδιά, οι οποίοι στα τελευταία παιχνίδια έδειξαν τη φθορά που επήλθαν από αυτήν την συνεχή high-level πορεία. Άρα δεν το αποδίδεις στο τελευταίο παιχνίδι, νομίζεις ότι είναι πιο συνολικό. Ναι, είναι πιο συνολικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, η 0 πόντι του walk-up, η 0 πόντι του foul. Εντάξει, θα έλεγα και για τον Σάσο, αλλά που έφτασε τους 29 πόντους, 2 στα 8 τρίποντο όμως σε έναν καθοριστικό μεγάλο τελικό. Η σκέψη σου εσύ ένας από πλευράς καλαδοσφαιριστών του Ολυμπιακού ποια είναι, ενώ πώς είδες αυτές τις δυναμικές? Εντάξει, σου είπα χάρη μου, εγώ το πρόβλεψα ότι θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στον τελικό. Πρέπει καμιά φορά να είμαστε λίγο πιο... δεν θέλω να προσβάλλω τώρα προπονητές τέτοιου επίπεδου, αλλά είδα ένα στοιχείο το οποίο πέρασε, μπορούν να πούμε, και χιλιοστά ή εκατοστά τη γραμμή του ενθουσιασμού και αυτόν που σου δημιουργεί μια δυναμική του αίτητου, του πρώτου, του... Δεν θέλω να πω ότι δημιουργεί κάποια αναλαζονία, αλλά δημιουργεί κάποιον εφησυχασμό και σου δίνει εκείνη την πεποίθηση και την πίστη ότι μπορείς να κρατηθείς σε αυτό το επίπεδο συνεχώς, γιατί το ένα καλό αποτέλεσμα ερχόταν μετά το άλλο. Ήταν μια σταθερή πορεία, μια εξαιρετική πορεία από τον Ολυμπιακό και σε έναν τέτοιο επίπεδο, με παράλληλο πρωτάθλημα, το τοπικό, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Δηλαδή, όπως λέμε νομοτελειακά, δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα περισσότερο από μία-δύο φορές στον αθλητισμό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλες οι εντάσεις, μεγάλες οι επιβαρύνσεις και οι πνευματικές ακόμα. Νομίζω μου διάσει την καλύτερη μπάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα, στο επόμενο κεφάλαιο. Καρχάς, πριν ξεκινήσω να μπω στο κεφάλαιο των Ακαδημιών, θέλω να μου πεις πώς είναι έτσι η καθημερινή ζωή όλα αυτά τα χρόνια στις Ακαδημίες, η τριβή, πώς το ζεις? Γιατί εντάξει, από παιδιά μέχρι
8 ετών μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι τι ηλικία. 13, 12. Μιλούμε για τη φετινή χρονιά. Αλλά διαχρονικά, σε όλες τις ηλικίες, με την περσινή χρονιά που ασχολήθηκα και με το αντρικό, ήταν μια υποχρέωση μου, θεωρώ, να ασχοληθώ με το διγενή όταν μου έγινε η πρόταση, λόγω της ιδιομορφίας αυτής της ομάδας. Αντιλαμβάνεσαι, ανόρθωση, διγενή, spike, έχουν άλλη φυσιογνωμία και άλλα πράγματα που είναι πίσω από έναν brand, έναν όνομα ή μια αθλητική δραστηριότητα. Εντάξει. Από τον Άγιο Αμβρόσιο Χάρτσας, να πούμε, και ενδεχομένως... Μητέρα μου από τον Άγιο Αμβρόσιο είναι ο πατέρας μου από τη Χάρτσο. Επαρχία Κερινίας ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει, όλη μου την παιδική ηλικία την έζησα στο Καϊμακλή, δίπλα από το γήπεδο Αχιλλέα. Νομίζω όλα τα παιδιά στην Παναγιώτη ήσαν και στο Καϊμακλή μέσω του Αχιλλέα. Είχαν την ευκαιρία να δουν πώς είναι να παίζεις έστω και για μια φορά μπάσκετ σε ακαδημίες. Αυτό μου προσφέρει ο Αχιλλέας. Ναι, από το 86 ακούσαμε και εμείς, ουσιαστικά η διοίκηση, εγώ ήμουν 22 χρονών παίχτης της αντρικής ομάδας, ακούστηκε ότι στον Κεραυνό Στροβόλου, θυμούμε όπως τώρα, ότι ένας καλαθοσφαιριστής, ο Δώρος Ολεμέσος, φυσικά με τους διοικούντες οργάνωσαν μια ακαδημία και απευθείας ο Αχιλλέας πήρε αυτήν τη διοίκηση και ξεκινήσαμε κάποια παιδιά που γονιζόμαστε στην ομάδα να δημιουργούμε την Ακαδημία του Αχιλλέα Καϊμακλή. Και έναν από τα πρώτα παιδιά που ήρθε εκεί και γράφτηκε στην Ακαδημία ήταν τον Ίσο Κωνσταντινίδης. Για να καταλάβω. Που τώρα είναι, έχει τις δικές του Ακαδημίες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει τις δικές του Ακαδημίες και αξίζει να πούμε ότι είναι από τους κορυφαίους προπονητές. Να μην πω κορυφαίος, γιατί δεν είναι από τους κορυφαίους προπονητές που έχουμε στον τόπο μας και με την παρουσία που όλοι γνωρίζουμε και στο εξωτερικό, πέρα από τα σύνορα της Κύπρου. Μιας και μίλησες για Τόνι, πρέπει να σε ρωτήσω και για το πώς είδες τον τελικό του κυπέλλου. Εντάξει, αν θα μιλήσουμε για τον Τόνι, θα πρέπει να αναφέρουμε λίγο πιο τη γενικότερη παρουσία της ανόρθωσης, που με το πάτημα του Τόνι στο γήπεδο, επειδή αναγκαστικά με την ιδιότητα μου τη δημοσιογραφική είναι εδώ στο Συμπή, κάνουμε κάποια ρεπορτάζ, κάποιες επαφές με κάποια σωματεία και κυρίως αθλητές που θέλουμε συνέχεια να προωθούμε και να εθαρρύνουμε. Με το πάτημα του Τόνι στο γήπεδο αλλάξαν όλα. Και κατέβηκε ο συντελεστής της άμυνας, των πόντων, της επίθεσης των αντιπάλων. Ανέβασε τον επιθετικό συντελεστή. Μπήκαν η ομάδα σε σχεδόν επαγγελματική βάση με εξτρατομικές ή ομαδικές προπονήσεις. Και φάνηκε η ομάδα ότι μπορεί να είναι ικανή για κάθε αποτέλεσμα. Φυσικά, να μην αδικήσουμε τον Τόνι, υπήρχε και ένα συγκεκριμένο ρόστερ, το οποίο πόσο να μπορέσει ένας άνθρωπος να το προσαρμόσει, δηλαδή να έρθει σε αντιπαραβολή με το έναν Κεραυνόν ή με μια ΑΕΚ, που μιλούμε για υπερδιπλάσιο μπάτζετ από την ανόρθωση. Όμως, πήρε το καλύτερο από κάθε παίχτη του και πιστεύω ότι δεν μπορώ να πω ότι ήταν λεπτές ισορροπίες του αγώνα και χάθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες, όμως εκείνο που μένει για την Κύπρο μας, για τον μπάσκετ και για τη συζήτηση που κάνουμε για τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη είναι ότι πήρε το μάξιμο που μπορεί και πήρε την ομάδα. Η ομάδα έδειξε το καλύτερο μπάσκετ βάσει της σύστασης που είχε στα χέρια του ο Κωνσταντινίδης. Για να μείνουμε όμως στις ακαδημίες, θέλω να μου πεις πώς είναι η ζωή ενός προπονητή
Φαντάζομαι έχεις, είσαι πολυμήχανος, δεν ασχολείσαι μόνο με ακαδημίες, αυτόν. Θα σου πω μόνο τίτλους, επιγραμματικά, γιατί ας σου πω με τι ασχολούμαι, δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Πέρα από την σύνδεσμο, τη συμμετοχή μου στο δέρτα σίγμα των προπονητών, είμαι γενικός γραμματέας στο φιλοτελικών και νομισματικών ομιλών και συλλεκτικών ομιλών της Κερίνιας. Στην Πανκύπρια Φιλοτελική Εταιρεία πάλι είμαι στο δέρτα σίγμα, δηλαδή ασχολούμαι από παιδί με τις συλλογές. Ασχολούμαι με το γραμματόσημο, το νόμισμα, το χαρτονόμισμα και τα παλιά τα έγγραφα. Αλλά με θεματολογία την Ελλάδα. Δεν κάνω κάτι άλλο που να... με οτιδήποτε άλλο. Ή οτιδήποτε υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Και εντάξει, με τη Hope Team. Ναι. Τώρα τελευταία βρήκα κάποιους συνδέσμους και θα ασχοληθώ και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις σε μια οργάνωση που ασχολείται με την βία στην οικογένεια και θα προσπαθήσω και το συμπί να ενταχθεί σε αυτόν το κοινωνικό κομμάτι και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μιλούμε περισσότερα για τούτον. Για μια γεμάτη ζωή, μια γεμάτη ημέρα. Την ώρα όμως που ξεκινώ από το σπίτι μου να πω στις προπονήσεις, πολλές αμέτρητες φορές χάρη μου έχασα το δρόμο. Πάω πιο μπροστά από το γήπεδο και επιστρέφω πίσω, γιατί ξεκινώ να σκέφτομαι σήμερα, πρέπει να θυμίσω του χάρη, τι έκανε στο παιχνίδι, πρέπει να συζητήσουμε ατομικά. Μου άρεσε πολύ το ατομικό στοιχείο. Και γι' αυτόν βλέπεις ότι είμαι τα περισσότερα χρόνια στην ανάπτυξη. Να μην σου πω ότι και υπήρχαν και στιγμές μετά από την κατάκτηση του κυπέλλου και του πρωταθλήματος στο Διγενή που ένιωσα ότι δεν επρόσφερα σε αυτόν το επίπεδο. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία με την επαναλειτουργία του Διγενή καταφέραμε να πάρει και τους δύο τίτλους. Αλλά ένιωθα έναν κενό, γιατί δεν είχα αυτόν το κομμάτι. Δηλαδή η σωτηρία ήταν ο νεαρός ο Μαξίμ και ο νεαρός ο Μαξίμ που κάμναμε καμιά ατομική βρίσκα τα πατήματα μου. Εντάξει, μια γεμάτη μέρα. Το ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεσαι γιατί σωματείο μιλούμε. Με τόση προσφορά σε όλους τους τομείς του τόπου, πέρα από το σαν αθλητικό σωματείο. Υπάρχει και το έψιλο μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι ήδη βρίσκω έγγραφα πράγματα παλιά μπαίνουν στη συλλογή λόγω του Ελλήνων. Αθλητικός ποδοσφαιρικός ομίλος Ελλήνων Λευκοσία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Για να καταλάβεις, χάρη μου, τελευταία έχω προμηθευτεί, το έδειξα και προσωπικά στον κύριο Τζιβανάρη, αυτόν το Everyman, που είναι μια φωτογραφία του Γιούρι Γκαγκάρη. Το 1962 επισκέφθηκε την Κύπρο και παρακολούθησε παιχνίδι από ΑΠΟΕΛ Ομόνια και συγχαίρει τους παίχτες έναν-έναν προσωπικά. Καλά, δεν μπορούσε στην πρώην του από αυτό να καλέσει και τον Κωνσταντών Εγγλέζο να ρίξουν καμιά καλά στο Γκαγκάρη. 62. Λίγο πιο μετά ήρθα. Προφανώς και αστεύχομαι, coach. Ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά είμαι κοντά. Δεν είμαι μακριά από το 62. Γενικά, εντάξει, θα μπορούσες στη συνέχεια, όμως. Θα μπορούσες στη συνέχεια. Για να μείνουμε στις ακαδημίες, διάβασα τις αρθρογραφίες σου και να ξεκινήσουμε που μιλάς για τις προπονήσεις δύναμης. Ναι. Λες ότι... παροτρύνω τα παιδιά να πάνε. Ναι, όταν σου δίνει αυτοεπίθεση, εξωτερήκευση του ταλέντου. Υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν ότι η προπόνηση δύναμης είναι σε εισαγωγικά μια μαγκανία. Όχι.
Ήταν. Εγώ ήθελα μέσα από το άρθρο, για να προσέξει όλη η αρθρογραφία μου, δεν στηρίζεται στο αρνητικό στοιχείο. Δηλαδή, πάντα θα μιλήσω θετικά, να προσπαθώ να βρω τα καλά, να τα... για όνομα του Θεού. Διότι στην ουσία, όταν εμείς που μας δίνεται μια, ας το πούμε, εξουσία, υπέρνα που λέμε, και ξεκινήσουμε να είμαστε, να βγάζουμε τα αποθυμένα μας, δηλαδή με όποιον είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα στο παρελθόν, μια ομάδα που μπορεί να έτυχε οτιδήποτε, βγάζουμε κακία, δεν χτυπούμε την ομάδα. Χτυπούμε τον εαυτό μας γιατί δείχνουμε κακή ποιότητα ως άνθρωποι, εμμονικοί, και χτυπούμε και το ίδιο το άθλημα που αγαπούμε. Άρα είναι τεράστια η ζημιά, μαν. Γι' αυτό εγώ προσπαθώ πάντα να βλέπω τα θετικά τα στοιχεία και να τα αναδύω για το καλό του μπάσκετ. Προπόνηση, δυνάμεις, τι άλλο δίνεις σαν παιδί? Άμα θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ένα μέσο να εξωτερικεύσει το ταλέντο του, σημαίνει εξωτερικεύοντας το ταλέντο σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τη βοήθεια του προπονητή, έρχεσαι αυτόν το ταλέντο να το συγκυρίσεις. Γιατί θυμάσαι, πάντα χρησιμοποιείται ευρέως η φράση «ήταν ταλέντο και χάθηκε». Αυτό το πράγμα ήταν γιατί ήταν η τύχη του παιδιού, ατυχία δηλαδή, να μην έχει στα πρώτα του χρόνια εκείνον τον qualified coach που μπορεί να μπορούσε να διακρίνει αυτόν τον ταλέντο που είναι ευθύνη για το ίδιο το παιδί, μεγάλη ευθύνη, τεράστια για τον προπονητή και να το συγκυρίσει ώστε να του δώσει την ευκαιρία σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, της μετέπειτα πορείας του, λάβει μέρος σε οποιοδήποτε δοκιμαστικό να πετύχει. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή, τον προπονητό. Είναι, χάρη μου, μια ομαδική προσπάθεια 5-6 ανθρώπων, επιστημόνων, οι οποίοι μέσον τους το παιδί μεγιστοποιεί την απόδοσή του. Άρα φαντάσου, όταν μιλούμε για το ψυχοπνευματικό κομμάτι, που είναι ο πυρήνας της κίνησης, δηλαδή δεν θέλω να κινηθώ, δεν κινούμε. Άμα νιώθω ότι δεν θέλω να κάνω κάτι, ποιος θα μου επιβάλλει να κάνω κάτι? Άρα, αν καταφέρεις να δώσεις αυτήν την αυτοπεποίθηση στο παιδί, να πιστέψεις στον εαυτόν του, στη συνέχεια θα ξεκινήσει μέσω αυτής της αυτοπεποίθησης να παίρνει πρωτοβουλία. Ξεκινά να καλλιεργεί τα leadership skills του. Αλλά είπαμε ότι η δουλειά του προπονητή είναι να μην τον αφήσει να ξεφύγει. Είναι μια αναπτυξιακή πορεία η οποία πρέπει να είναι ελεγχόμενη από τον προπονητή, αφήνοντας ελεύθερο το παιδί να εξωτερικεύσει όλο το ταλέντο του. Αλλά υποστηρίζοντας παράλληλα του την προσπάθεια. Πώς την υποστηρίζεις? Με όλα τα στοιχεία που σου παρέχει, που σου παρέχονται ως όπλα για να χτίσει και να μεγιστοποιήσει την απόδοση του. Το δεύτερο σημείο που είχες αναφέρει ήταν εξωτερήκευση του ταλέντου, αν θυμούμε καλά. Αυτοεπίθεση. Και μετά. Αυτοεπίθεση. Η αυτοπεποίθηση. Έχει πιο σημαντικά πράγματα, χάρη μου, για έναν νεαρό παιδί. Γιατί πολλές φορές συγχύζουμε και αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν επαγγελματίες. Το έκαμα αρκετές φορές. Τεράστιο λάθος. Αυτό ψηλώνει τον πύχη, δημιουργά πίεση. Σκέφτου πόσες αναταραχές, όπως σου το λέω, χάρη μου, υπάρχουν μέσα στον ψυχοπνευματικό κόσμο, να το πούμε τέλεια γενικά, ορμονικά, σε έναν προέφηγο. Έρχεσαι κι εσύ, συγχύζεις το παιδί, το πιέζεις, το κάνεις. Μα το παιδί έχει ιδιαίτερα. Έχει το σχολείο του. Έχει την πίεση που έρχεται από την ίδια την ύπαρξή του, τη συμμετοχή του στην ομάδα μου. Αναπτυξιακά κλιμάκια εθνικές. Ναι. Όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν συμμετοχή σε αυτό. Άλλη πίεση. Αθλητικό σχολείο. Άλλη πίεση. Γυμναστήριο. Άλλη πίεση. Αν δεν τα
προγραμματισμένο. Διαχειριστεί σωστά. Διαχειριστούμε. Μπράβο, Χάρη. Σωστά και να συντονιστούμε όλοι, όπως είπα πριν, για την υποστήριξη, ώστε να μην γυστοποιηθεί η απόδοση του παιδιού, το υποσκάπτουμε το παιδί, ουσιαστικά. Άρα, η πρώτη υποστήριξη, όταν αντιληφθείς ότι υπάρχει πρώτη ύλη, είναι να της δώσεις την ευκαιρία να ανοίξει. Η πρώτη ύλη της φανέλας του παιδιού που είναι πίσω σας, ποια ήταν? Για το Γιάννη τον Αντετοκούνμπο που λέω. Του Γιάννη, η πρώτη ύλη, αντιλαμβάνεσαι, ιδανικός σωματότυπος για τον μπάσκετ, με πολύ καλά εκρηκτικά χαρίσματα, αλτικότητα. Τι να πει κανείς, ξεκινούσε θετικά με όλους τους ιονούς, παρά τα προβλήματα που η ίδια η ζωή του έφερε μπροστά και που βλέπεις ότι υπάρχει μια διέξοδος, ένας χώρος, ο οποίος μπορεί να απαλύνει όλα αυτά τα προβλήματα και να δώσει και ευκαιρίες που έχουν να κάνουν και με την επαγγελματική αποκατάσταση, που μπορεί να μην είναι αυτό το επίπεδο που είναι, εντάξει, μία στα πόσες χιλιάδες, αλλά υπάρχουν υποτροφίες, υπάρχει τόσα πράγματα που καλλιεργούνται μέσω του αθλητισμού, τόσες αρχές, τόσες αξίες, που πάλι είναι κέρδος για έναν παιδί να ασχοληθεί με οποιοδήποτε άθλημα και ιδιαίτερα με την καλαθοπαίδηση. Άκουσα μια συνέντευξη του Γιάννη που έλεγε ότι δεν πήγαινα εκδρομές μαζί με τους συμμαθητές μου στο σχολείο και επέλεγα να πάω να κάνω μόνος μου ατομική προπόνηση, γιατί έτσι δηλαδή δεν θα έπαιζα στο NBA. Ναι, δεν θα ήταν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που υπάρχει στον αθλητισμό, ναι, και το συζητώ αρκετές φορές με τα παιδιά. Το στοιχείο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, θα εξαργυρώσεις την επιταγή και είναι και δίκαιο αν κάνεις παραπάνω θυσίες που τον άλλο. Δηλαδή, γι' αυτόν, ναι, το παιδί. Δεν μπορείς να απαιτείς και να φτάσεις σε αυτόν το επίπεδο όταν κάνεις 5 προπονήσεις την εβδομάδα, της ανάμιση ώρας. Αυτά, ο Γιάννης σε προπονητικές μονάδες ή, ας πούμε, σε ημερήσια βάση, το κάλυπτε σε 2 μέρες. Που κάνουν κάποιοι σε εβδομαδιαία βάση. Άρα, θα εξαργυρώσει παραπάνω πράγματα από εμάς. Μια χαρακτηριστική φράση που έγραψες και μου έμεινε είναι ότι μια πάσα κάνει 2 ανθρώπους ευτυχισμένους. Ναι, είναι παλιό, δεν το είπα εγώ. Από πολλά χρόνια το άκουσα σε 1000 σεμινάρια και όχι το υιοθέτησα. Είναι βασική αρχή, ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες. Πάμε πάλι πίσω, γιατί υπάρχουν τρομερές διαφορές και στη λογική και στη διαχείριση και στον τρόπο παιχνιδιού και στον τρόπο επικοινωνίας και στην πίεση που μπορεί να ασκήσεις, τις εντάσεις προπόνησης με το αντρικό επίπεδο. Δηλαδή, ναι, έγραψες δύο ρημό, ήταν υπομονή, ομαδικότητα, ενώ αυτά τα πράγματα προσφέρει μια έξυπνη πάσα. Σίγουρα, η έξυπνη πάσα είναι μεγάλη υπόθεση. Αν μιλήσουμε για το μοντέρνο σύγχρονο μπάσκετ, μπορεί να μετακινήσει, αν θυμούμε καλά, ακόμα και 14 με 16 μέτρα, αν πάρει την κίνηση και τον 5 παιχτό που πρέπει να καλύψουν αυτήν την πάσα. Ας πούμε, μια πάσα στον μπάσκετ, η οποία είναι αρκετές φορές βλέπεις ότι η επόμενη είναι assist ή η επόμενη δημιουργεί δυνατότητες στον κάτοχο της να δώσει assist, είναι μια σκυπάσα που μπορεί να δοθεί άμεσα για να διασχίσει από τη δυνατή να πάει άμεσα στην αδύνατη πλευρά σε συγκεκριμένο χώρο. Και είναι και ακόμα σε επίπεδο τακτικής πλέον μια έξυπνη πάσα πολύ καλό στοιχείο. Τώρα για παιδιά, εντάξει, για παιδιά, αν υπάρχει αυτό το πνεύμα, είναι αυτό που μου αρέσει, Χάρη,
Και πάντα συνέβαινε στις ομάδες που προπονούσα και προπονώ στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Μια μέρα εμφανίζεται ένας παίχτης πρωτοσκόρερ, την άλλη μέρα άλλος, την άλλη μέρα άλλος, την άλλη μέρα άλλος, γιατί επικρατεί αυτή η λογική. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που μέσα από την αυτοκριτική που κάνω βλέπω και είναι από τα θετικά τα στοιχεία και νιώθω, ας πούμε, ωραία που το καλλιεργούσα και το καλλιεργώ, είναι ότι τα ψηλά τα παιδιά γίνονται όλοι στο τέλος shooter. Και έχω να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα που είχα. Το Γιώργο το Θεοχαρίδη που ήρθε σχεδόν 15 χρονών κοντά μου στον Αχιλλιάνκα Ημακλείου και τον είχα πάντα στην περιφέρεια. Μιλούμε για ο Στέλιος ο Γρηγορίου, ο προπονητής της ΑΕΚ, τον οποίο γνωρίζεις πολύ καλά, εξαιρετικό παιδί. Ο Στέλιος έχει υπόψη ότι είναι, η δουλειά του είναι μόνο αυτή, τον μπάσκετ. Ναι. Δεν είναι αρκετοί που ρισκάρουν και πιστεύουν τόσο στον εαυτό τους να κάνουν αυτό το πράγμα. Άρα το ρισκάρουν, το βγάζουν έξω, είναι πίστη στον εαυτό σου. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ακολούθησα και εγώ αυτόν τον δρόμο. Ο Στέλιος ήταν και βαρετός σωματότυπος. Και όμως πήραμε και τίτλους των κεραυνών τότε στα αναπτυξιακά και σαν παιδάς και σαν έφηβος από το τρίποντο του Στέλιου. Άρα, είναι κάποια στοιχεία που τα καλλιεργείς και επιστρέφω πίσω στην assist που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είναι ότι δίνουν και άλλα στοιχεία πέραν από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι σε μια ομάδα. Ναι. Είναι, σκέφτομαι ότι όλοι πρέπει να έχουν σχεδόν ίσες ευκαιρίες. Με αυτήν την λογική πρέπει να διαχειρίζεσαι τα πράγματα και να καλλιεργείς τα στοιχεία εκείνα που εδραιώνουν αυτήν την ομαδικότητα, αυτήν τη συμπεριφορά. Και γι' αυτό ήταν τότε η αναφορά μου για την assist που κάνει οι δύο ευτυχισμένοι. Οι δύο είναι τα δύο πέπτα της ομάδας. Με μια μπάσα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέεις. Πριν να περάσουμε στο κεφάλαιο home team, έχω ακόμα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι για τους γονείς. Ναι. Καρχάς να πω ότι στην Πορτογαλία υπάρχουν σχολεία τα Σαββατοκυριακά που πηγαίνουν οι γονείς και μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται από πλευράς mentoring και στα παιδιά τους. Ναι. Εσύ σαν προπονητής δέχτηκες παρεμβάσεις στη δουλειά σου. Τι συμβουλές θα έδινες σε ένα γονέα για να αποφύγει να κάνει το πράγμα που ξέρουμε όλοι στην Κύπρο ότι γίνεται. Λόγω χαρακτήρα, νομίζω, πιστεύουν όλοι ότι είμαι παραπάνω αυστηρός από αυτό που είμαι. Βοηθάμε αυτό το πράγμα. Το γνωρίζεις σε προσωπικό επίπεδο ότι είμαι άνθρωπος του χιούμορ, 24 ώρες το 24ωρο. Πολλοί λένε ότι ακόμα δεν θα σοβαρευτώ ποτέ. Αλλά έχω μια τακτική τις πρώτες μέρες να είμαι απόλυτος. Και δημιουργείται μια ψευδέστηση ότι είναι πολύ αυστηρός. Άρα, βλέποντας το αυτόν οι γονείς και γίνεται μια συζήτηση στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, απομακρύνονται. Στο ΑΠΟΕΛ, για παράδειγμα, φέτος υπήρχε ένας γονιός ο οποίος προσπάθησε με τον τρόπο του να... και αναπτύχθηκε μια συζήτηση ότι είναι αρκετά τα παιδιά στην προπόνηση. Εμένα με ξέρεις ότι δίνω ευκαιρίες σε όλους. Δεν μπορώ να σκεφτώ ρατσιστικά ότι είναι κοντόν το παιδί, μπαχουλόν. Είναι βλακίες, ανατραπήκα χιλιάδες φορές, χάρη μου. Και δεν θέλω, ως την τελευταία μέρα που θα προπονώ, δεν θα πέσω σε έτσι παγίδα. Και να πούν από αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπόρεσε ο Κώστας να διακρίνει το ταλέντο αυτού του παιδιού. Πρέπει να δώσεις τις ευκαιρίες μέχρι. Και καθημερινά, επειδή το γνώριζα αυτό, ότι θα δημιουργηθεί, αντιλαμβάνεσαι ότι βλέπεις πρόσωπα, καταστάσεις, ακούεις.
Όταν αντιλήφθηκα ότι συνέβη αυτό το πράγμα, εγώ έκανα αναφορά κάθε μέρα στην προπόνηση ότι θα έχουμε δεύτερο προπονητή, θα μοιραστούν τα παιδιά, κάμετε υπομονή λίγες μέρες και δεν θα ενοχλήσει κάποιον αδύνατο παιδί. Yeah. Πηγαίνοντας σπίτι, που πάντα σου λέω χάνω το δρόμο όταν σκεφτούμε οι ακαδημίες, λέω όχι φίλε μου, δεν θα κάνουμε ούτε Α ούτε Β ομάδα. Όσον είμαι εγώ εδώ υπεύθυνος, θα παίξουν όλα τα παιδιά μαζί. Γιατί μπορούν να βοηθήσουν πιο δυνατή τα δύνατα τα παιδιά να τα τραβήσουν μαζί τους. Θα μου πεις, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι και τα χαρισματικά τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε έναν αλφα επίπεδο προπόνησης. Όμως όταν είναι κάθε παιδί με την μπάλα του και ο προπονητής μπορεί να το διαχειριστεί και δεν ενοχλά οποιοδήποτε, οποιοδήποτε. Μπορεί να μοιραστούν στα δύο καλάθια ή οτιδήποτε. Και μέχρι σήμερα, ακόμα και αρχάριον παιδάκι που ήρθε πριν λίγο καιρό, είναι μέσα στην πρώτη ομάδα που λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα. Δεν δημιούργησα δύο τμήματα, το Α και το Β. Είναι φιλοσοφία, είναι αυτό που δεν ήθελα κανένα να μου κάνει. Δεν θα το κάνω ποτέ κανένα μόνο. Προτιμώ να είμαι σε μια ομάδα που να λέγεται Κώστας Ιγκλέζος και να επιλέξω 12 παιδιά και να κάνω το από την αρχή μέχρι το τέλος παρά να έρθει κάποιον παιδάκι και να το απομονώσω. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν επιτρέπω σε οποιοδήποτε να κάνει. Μου κάνει μια ερώτηση, Χάρη μου, χωρίς να γνωρίζεις ότι ψες, ευχαρίστησα τον εύφορο μου, γιατί σιγά σιγά τελειώνει η χρονιά στο ΑΠΟΕΛ και ίσως να 99,9% θα συνεχίσω θα συνεχίσω την προπονητική στο Χαλκάνοραν Σανς, ναι. Την ομάδα που ίδρυσε ο φίλος ο Νεοκλής για τον πατέρα του, έτσι ήταν η αρχική σκέψη, ο οποίος είναι από το Δάλι. Με πάνε τα συναισθηματικά μου τώρα. Και εντάξει, Χάρη μου, πρέπει να πω ότι γιατί σίγουρα θα δημιουργηθούν κάποιες συζητήσεις μέσα στο ΑΠΟΕΛ στη χρονιά. Ήταν μεγάλο σχολείο για μένα. Θα σου κάνω την αναφορά για τον εφόρο μου. Αλλά πριν, μάλλον να το πω να το κλείνουμε και θα σου πω τι ήταν η χρονιά για μένα στο ΑΠΟΕΛ. Χωρίς να το γνωρίζεις, μου κάνεις αυτή την ερώτηση και ψες. Έστειλα ευχαριστήριο, έγραψα στο κρουπ για τα παιδιά. Είχαμε παιχνίδι χτες. Ήταν αγωνιστική για το κάτω το 12 και έγραψα, πάντα γράφω ένα μηνυματάκι στο κρουπ και ευχαρίστησα τον εύφορο μου, αφού κλείνει η χρονιά σιγά σιγά, Χάρη μου, και εκθίασα το γεγονός ότι ήταν ένας εύφορος ο οποίος ήταν δίπλα μου μια χρονιά και δεν μίλησα με Χάρη ποτέ για το παιδί του, που ήταν παίχτης μου. Το είναι μεγάλη ποιότητα για μένα. Είναι, αντιλαμβάνεσαι πόσο συσχετισμός υπάρχει σε αυτόν που σου περιγράφω τώρα με την ερώτηση που μου έκανες. Αυτή πρέπει να είναι γονείς. Και μιλούμε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποστηριχτικός προς το παιδί του 100%. 100%. Είναι θυσίες για το παιδί του μέχρι που είναι εις βάρος της προσωπικής του της ζωής. Αλλά θα δώσει τα πάντα στο παιδί του για να μπορέσει να τον υποστηρίξει, να το στηρίξει στα όνειρα του. Τώρα όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, επειδή ξέρεις, συνήθως σε αυτά τα μεγάλα σωματεία δημιουργούνται και κάποιες συζητήσεις, κάποια αυτά, γιατί να φύγει. Και θα λεχθούν και διάφορα. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι μέσα από την εμπειρία μου στο ΑΠΟΕΛ γνώρισα δύο υπέροχους ανθρώπους. Τον Πέτρο τον Πάλμανο, ο οποίος
είναι ένας άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί ότι δίνει μεγάλα συμβόλαια, αλλά βλέπει πιο μπροστά από όλους. Γιατί μέσα από τα μεγάλα τα συμβόλαια έχει απαιτήσεις, πρέπει να συμπεριφέρεσαι επαγγελματικά, να δίνεις όλο σου το είναι για αυτό που υπογράφεις. Είναι μετρήσιμο και πρέπει να φέρεις την αποστολή σε πέραση. Άρα είναι και πολύ έξυπνο αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι είχα μια συζήτηση, όπως σου ανέφερα και πριν, που έδειξα εκείνη το έγγραφο με την παλιά φωτογραφία του ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ, στον κύριο Ζιβανάρη. Μου άρεσε πάρα πολύ ως άνθρωπος. Σεβάστηκε την απόφαση μου και τον ευχαριστώ πολύ. Με έκαμε να νιώσω, έφυγα από εκεί με πολύ ωραία συναισθήματα, ενώ το ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Σχημάτισα μέσα μου φοβερή εντύπωση για αυτόν τον άνθρωπο. Ήπιος, χαμηλών τόνων, ολόσωστος, προσεκτικός. Και πιστεύω ότι με τους κατάλληλους συνεργάτες αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάρει το ΑΠΟΕΛ φυσικά σιγά σιγά εκεί που του αξίζει. Και του εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, γιατί είμαι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ, το γνωρίζουν όλοι, και αν έμενα θα έκανα ζημιά στο ΑΠΟΕΛ. Ειδικά με την αποστολή που είχα να διευθύνω τρία τμήματα, ενώ στο Χαλκάνωρα θα είμαι σε μόνον ένα. Του εύχομαι ολοψύχα να έχει υγεία και πιστεύω θα πάρει το ΑΠΟΕΛ εκεί που πρέπει, που το αξίζει. Μένω με τις καλύτερες, με τα καλύτερα συναισθήματα μετά από τη συνάντηση που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και όφιλα να το πω χάρη μου για τον, αν μου επιτρέπετε να πω, το φίλο τον Κυριάκο. Απάντηση ουσιαστικά και στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Θα σου έλεγα για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Αλλά εντάξει, νομίζω με κάλυψες. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Αυτό ναι. Το έχουμε εμείς οι προπονητές να βλέπουμε λίγο τις ερωτήσεις μπροστά. πρέπει να είσαι διορατικός. Πρέπει να είσαι διορατικός. Εντάξει, σίγουρα. Να περάσουμε στο κεφάλαιο Hope Team. Να πούμε στον κόσμο, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Hope Team είναι μια ομάδα που αποτελείται από μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι μέσω της καραθόσφαιρας μπορούν να έχουν έτσι μια ομαλή κοινωνική ένταξη στην κυπριακή κοινωνία, όσον αυτό είναι εφικτό, βέβαια. Ναι. Θέλω να μάθω πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα. Είδα τα παιδιά αυτά να αγωνίζονται στα πάρκα, να γυρεύουν μια στέγη. Όταν ήμουν στο διγενή, ήρθε ένα παιδί από την προπόνηση και με ρώτησε αν μπορεί να παίξει στην ομάδα. Ήταν αδύνατο. Αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν οι κανονισμοί που διέπουν τα πρωταθλήματα κάθε χώρας. Δεν υπάρχει αυτή η πρόνοια. Και είναι και πολύ λογικό. Διότι θα δημιουργείται ανισορροπία και unfair παιχνίδι, αν μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να εντάσσει στο ρόστερ της. Υπάρχει μεταγραφικών πλαίσιων, υπάρχουν όλα αυτά, οι εθνικότητες, οι περιορισμοί, και μέσα σε αυτόν το όλον το πλέγμα, όπως λέμε, προσπάθησα να βρω κάποιον τρόπο να δημιουργήσουμε μια ομάδα με παιδιά τα οποία παίξαν μπάσκετ στην Αφρική. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια καθαρά αθλητική δραστηριότητα που δίνει το δικαίωμα
στην άθληση σε μια άλλη χώρα που κάτω από κάποιες συνθήκες υποχρεώθηκε ένας άνθρωπος να πάει να ζήσει για έναν καλύτερο μέλλον όπως θέλεις πες του. Δεν είναι τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Και έτσι δημιουργήθηκε η hope team σιγά σιγά. Εκείνο που πρέπει να πούμε χάρη μου είναι ότι αγκαλιάστηκε από το μεγάλο ποσοστό του τεράστιου ποσοστών του κυπριακού λαού. Βρήκαμε πολλή συμπαράσταση. Πολύ σημαντικό ότι το ΡΙΚ κάλυψε σχεδόν σε όλες τις εκπομπές και τους ευχαριστώ όλους αυτήν την προσπάθεια, ας πούμε, την ομάδα. Η Ομοσπονδία, πρώτα να πούμε, για το CBF Foundation της Κυπριακής Ομοσπονδίας που είναι δίπλα μας, με αθλητικό υλικό και να το πούμε, δεν χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Γιατί να χρειαστεί μια ομάδα. Τις μπάλες της, τα στολήν της, το γήπεδο να κάνει προπόνηση, έναν καλό γήπεδο με το κλειστό, με το φωτισμό, ό,τι συνθήκες και να υπάρχουν έξω να μπορείς να κάνεις μια σωστή ήρεμη προπόνηση, μέσα σε ασφάλεια. Δεν λέω ότι απειλούνται από οποιοδήποτε ή αν έπαιζα σε έναν ανοιχτό θα είχαν προβλήματα για όνομα του Θεού, αλλά είναι μια προπόνηση η οποία δίνει και τα στοιχεία εκείνα στο παιδί που έρχεται και προπονιέται ότι κάνει προπόνηση το παιδί μου, παίζει μπάσκετ και ενός επίπεδου. Εντάξει, σιγά σιγά μέσω του CBF δηλώνουμε συμμετοχή στα 3-on-3 που είναι, αντιλαμβάνεσαι, παγκόσμιο επίπεδο. Διοργανώσεις, πολύ καλές, το χαίρονται ιδιαίτερα. Έχουμε τους ανθρώπους μας που θέλουν να μένουν και ανώνυμοι που μας δίνουν, αναλαμβάνουν τα έξοδα του ξενοδοχείου, γιατί θέλω να νιώθουν ότι ένα Σαββατοκυριακό θα πάει στη Λεμεσό να μείνουν στο ξενοδοχείο, να νιώσουν ομάδα, να μιλήσουμε μετά σαν ομάδα για την απόδοση στους 2-3 αγώνες που θα κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι κραβάζεις και λεφτά από την τσέπη. Αυτή είναι λεφτά. Τι λεφτά να βάλω από την τσέπη, ρε Χάρη. Νομίζω κραβάζεις. Σιγά το πράγμα, ρε Χάρη. Τις πεζίνες μου. Τι να κάνουμε έναν αναφορά τώρα. Για ψίχουλα. Εδώ λέμε υπάρχουν... Ναι. Υπάρχουν... Άκου. Χάρη πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Στην Κύπρο μας, με τα προβλήματα και που αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το 2013, με την κρίση που άγγιξε το πλανήτη όλων, όχι εμάς, πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλα μας. Υπάρχει φοβερή εθελοντική δράση. Και μιλούμε για ανθρώπους που δίνουν και σε ώρες, γιατί ο χρόνος είναι ζωή. Δηλαδή, σε δίνουν από τη ζωή τους. Και χρήμα, ναι. Το λένε ότι ο χρόνος είναι χρήμα, ναι. Και θα ήταν, να μην πω... θα ήταν ατόπιμα, εκ μέρους μου, να πω ότι προσφέρω στη Hope. Για όνομα του Θεού. Μιλούμε για εθελοντική προσφορά στον τόπο μας. Μεγάλο, τεράστια σε σχέση με ό,τι κάνω εγώ. Εμένα εξητάρει με την ώρα που πάω στο γήπεδο και ξεκινούμε να τρέχουμε, να δημιουργούμε συνθήκες ευνηδιασμού. Είναι όπως τα άλογα. Τα παιδιά μου είναι Αφρική, γνωρίζεις. Και αυτό μου δίνει... Επειδή αναφέρθηκες πριν για τους Αφρικανούς, τους καλοσφαιριστές που είναι στη Hope Team, η πλήστη φαντάζομαι, είδα ότι έναν παιδί, ο David, είναι από την Γκάμπια. Ναι. Γνωρίζει ότι στην καλαθόσφαιρα της Κύπρου υπάρχει ένας Αμερικανός ο οποίος εχειρίζεται από την Γκάμπια. Αναφέρομαι στον Ουσμάν Κρουμπάλ. Ναι. Νομίζω ότι το γνωρίζει. Είναι αυτά τα παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ με τα social. Και 100% θα γνωρίζει. Αυτό το παιδί που μιλούμε, ο David, είναι
αρχιτέκτονας, σχεδόν, εντάξει, μιλά τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Σε όλες τούτες όπου πάμε πάντα θα μιλήσει ελληνικά. Και αυτά τα παιδιά, χάρη μου, είναι σε όλες τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που μας προσκαλούν. Είμαστε μπαρό, σκέφτω αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν, να παίρνουν άδεια, γιατί νιώθουν ότι οφείλουν σε αυτήν την ομάδα και να είναι πάντα παρόν σε όλες τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που μας καλούν. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Και φυσικά ο Ντέβιτ, μιλούμε για ένα φοβερό καλαθοσφαιριστή, κοντά στα 2 μέτρα, με επιτόπιον άλμαν που έχουν τα γκάρτ. Είναι ιδανικός σωματότυπος, περίπου όπως ήταν ο Γιάννης στα 16. Βράζει αρχιτεκτονική, νομίζω. Ναι, εξαιρετικό παιδί, είναι εξαιρετικό παιδί. Αυτό, ειδικά το παιδί που έχεις κάνει αναφορά, είναι εξαιρετικό παιδί σε όλα. Έναν πακέτο πολύ καλού ανθρώπου. Μοιάζει να έχει έτσι ένας καλός χαρακτήρας. Συμμεταλμένο παιδί. Είναι αμέσως. Μόλις το δεις, παίρνεις αυτόν το... Είναι μάλαμα, όπως λέμε στην Κύπρο. Ναι. Είναι φοβερά. Φοβερά συμμεταλμένο παιδί. Μίλησες για τις πεζίες, όπως είπες. Οφείλουμε όμως, χάρη μου, κάμαμε ένα αναφορά. Υπάρχει πίσω μια ελληνική τράπεζα με τις επίσημες στολές των αθλητικών υλικών, τις τσάντες και όλη τη βοήθεια που είναι πολύ σημαντικό, με πρωτοβουλία του προσωπάρχη του Γιώργου του Χριστοδουλίδη. Η Ολυμπιακή Επιτροπή μέσω του Γιώργου Χριστόμου είναι πάντα δίπλα μας. Εντάξει, μιλήσαμε για την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Ανδρέας Μουτζουρίδης. Πιστεύω ότι θα έρθει, θα οριμάσει και ο χρόνος κάποια στιγμή και θα έχουμε τον χρόνο. Και ο Ανδρέας τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα, για να δούμε πώς θα εντάξουμε την ομάδα κάτω από την Κυπριακή, την ομπρέλα της Αιγίδα, ουσιαστικά την ομπρέλα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Προσπαθούμε μέσα από μια άλλη πρωτοβουλία να έρθουμε, να αδερφοποιηθούμε, να έρθουμε σε μια κάποιο είδους συνεργασία με την ΑΕΚ Αθηνών, που είναι μια προσφυγική ομάδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τις πρώτες εκπομπές με τον Πέτρο τον Παπαγιώργη. Ναι. Μέσον του Sport FM, ο οποίος ανάδειξε αυτήν την προσπάθεια έθερμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου αυτό που έκαμε. Το ΡΙΚ που είχαμε αναφέρει πριν. Η ΕΑΚ, μέσον των ετήσιων βραβεύσεων, που είδαν αυτό που γίνεται... Ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τα άλλα παιδιά. Εγώ το ξέρω, γιατί ήμουν από πίσω, έπαιρνα τους καλεσμένους. Δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Γιατί κάτω υπήρχαν και παιδιά που ήταν και προπονητές. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι. Ξέρεις τι είναι η πιο μεγάλη ερώτηση που έχουν οι περισσότεροι αυτό το κεφάλι, ότι πώς λύνουν αυτά τα παιδιά το θέμα των μετακινήσεων τους, το πρόβλημα των μετακινήσεων? Πολύ δύσκολα. Να σου πω πώς το λύνουν. Θα σου το πω απλά και με όλη την ειλικρίνεια. Χάνοντας προπονήσεις. Διάβαζω ότι κάποιος έρχεται με το ποδήλατο από την Αγκλαντζά. Ναι, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και σε βροχερές μέρες. Από Αγιάνναπαν, από την Αγιάνναπαν έρχονταν με τα λεωφορεία, ξεκίνησαν πιο νωρίς, από Πάφορ. Προσπαθούμε σιγά-σιγά να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Ίσως θα ήταν μια καλή λύση να δημιουργούσαμε έναν κλιμάκιο που να μην χρειάζεται κάποιος να έρθει από τη μια άκρη της Κύπρου στην άλλη. Άρα διευκολύνουμε ουσιαστικά την προσέλευση. Η Deutsche Welle ήταν κοντά μας το ξεκίνημα. Σίγουρα Cyprus Mail και ο Φιλελεύθερος, όλα τα αθλητικά κανάλια,
Super Sport, ναι. Sport FM, που έκανα και αναφορά προσωπικά για τον ναι. Πέτρο, που ήταν, ήταν απίστευτη η συνεισφορά του στην προβολή των πρώτων δύσκολων καιρών. Σίγουρα ξεχνώ κάποιους, αντιλαμβάνεσαι. Εκπομπήν, νομίζω πίσω από την μπορεί κατά την πορεία να θυμηθώ κάποιον. Μιλήσαμε και για τους δύο-τρεις φίλους που δεν θέλουν να κάνουμε καμιά αναφορά στο όνομα τους. Αυτή είναι η χόπτη με έναν πράγμα το οποίο, εντάξει, η Αθηνά η Χάλκου απογείωσε το μέσον της εκπομπής εκείνη και εκείνη. Μιλούμε για απογείωση πραγματικά. Μια εκπομπή που είχε την ευκαιρία να τη δει τόσος κόσμος που ξεκίνησε Κυριακή, έφτασε μέχρι το Σάββατο πριν την επόμενη εκπομπή. Δηλαδή μιλούμε για και με επαναλήψεις την ίδια ημέρα. Ναι. Και εκεί ήταν μεγάλο το μπουστάρισμα. Αν στην πορεία, χάρη μου θυμηθώ... Μίλησε και ο φίλος ο Ερωδός ο Μιλτιάδος, ο Ανδρέας ο Χριστοφή. Κοίτα. Ο πατέρας ναι. του Βίκτορα του Ιερονιμίδη. Ιερονιμίδη. Κοίτα τι ξέχασα, χάρη. Δεν θα το πιστέψεις. Το συμπεί. Για να δεις. Νομίζω το συμπεί το αναφέραμε καθ' όλη τη διάρκεια του podcast. Εντάξει. Το συμπεί είναι εκεί και υλικά και σε επίπεδο ηθικής υποστήριξης. Να ευχαριστήσω εντάξει και τον Νεοκλή για την παραχώρηση του χώρου. Και την παραχώρηση του χώρου και τη ρύθμιση, γιατί είμαι άσχετος από τεχνολογία και δεν το κρύβω. Δεν πειράζει. Μικρή σημασία αν έχει πλέον. Δεν θα τα καταφέρνα και δεν θα ρισκάρεις να έκανα κάποιο λάθος και να χαλούσαμε την... Ναι, τη συνάντηση το ωραίο ραντεβού. Συνάντηση με τον παλιό μου καλαθοσφαιριστή. Πώς έπιε εντός ο λάθος και έγινε αθλητικογράφος. Εντάξει, μα αφού είπαμε. Αυτό ναι. Είναι νίκη. Αστειεύομαι εν τω μεταξύ. Ναι, αυτό είναι νίκη. Ναι. Και το λέω με αντιλαμβάνεσαι πολύ σοβαρά, γιατί έμεινε στο χώρο. Είναι νίκη για μένα. Αν μέσω κάποιων παροτρήσεων δικό μου, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι σε κάθε προπόνηση πάντα τα τελευταία 10 λεπτά είναι στο σκαλί της κερκίδας να μιλήσουμε για κάτι που δημιουργήθηκε στην προπόνηση. Και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το μπάσκετ, είναι γιατί αντιλαμβάνεσαι. Τα θυμάσαι, είναι για τη ζωή, κάπνισμα, ουσίες, διάβασμα, προτεραιότητα, respect στην οικογένεια, σε αυτούς που κάνουν τους ταξιτζίδες όλη μέρα μες στους δρόμους που σχολάνουν, είναι σκοτωμένοι από την κούραση και σε υποστηρίζει να σε φέρει στο Καϊμακλή να κάνεις την προπόνηση, χάρη μου και όλα αυτά. Θυμάσαι ότι πάντα τα είχαμε... ήταν βασικό κομμάτι της προπόνησης. Αν και εγώ με το λιθαράκι μου επηρέασα τόσο προς τη θετική κατεύθυνση τον παλιό μου τον παίχτη, είναι νίκη. Εγώ σου λέω ότι η μητέρα μου πάντα μου έλεγε ότι ο Κώστας ο Εγγλέζος ήταν αξέχαστος. Γιατί από τις Ακαδημίες K12 του Αχιλλέα, από εκεί ξεκίνησα, ας πούμε, καλαθοσφαιρικά. Μετά, εντάξει, βέβαια, σταμάτησα πολύ γρήγορα και είχα και κολύμβηση, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Πριν λίγες μέρες, χάρη μου, είπε ένας ότι με εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα του έλεγε «Θα το πω του Εγγλέζου, αν δεν διαβάσεις». Άκουα. Τι προβλήματα, μου φόβητρο, να είναι προπονητής. Λοιπόν, coach μου, με αυτήν την ευχάριστη νότα, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ολοκληρώθηκε το χρονοδιάγραμμα το οποίο εθέσαμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω, χάρη μου, για αυτήν την ευκαιρία που μου έδωσες να μεταφέρω εγώ με τον τρόπο μου τόσα μηνύματα. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο στη συνέχεια
Πριν κλείσω, αν θέλεις έναν καταληκτικό σχόλιο. Ναι. Αφού μιλούμε για το επικέντρο της συζήτησης, χάρη μου, είναι η ανάπτυξη. Ναι. Και να πούμε και συμπερασματικά, αφού έχεις κάνει και αναφορά για τον τρόπο που οι γονείς πρέπει να είναι, πρέπει να είναι ένας διακριτικός ρόλος, υποστηρικτικός, με υπομονή, πολλές φορές άθελα τους, γιατί είναι η αγάπη που κυριαρχεί. Και κάθε γονιός αγαπά το παιδί του. Και μέσα σε αυτήν τη λογική υποπέπτει σε κάποια λάθη, πιστεύω ότι βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά και δημιουργούν ψυχοπνευματικά προβλήματα στο παιδί. Ας αφήσουν το παιδί να βρει μόνον του τον δρόμο. Μπορούν όλες τις συζητήσεις που το 90% των συζητήσεων που κάνουν με το παιδί θα έλεγα θα μπορούσαν να το έκαναν με τον προπονητή και έτσι θα τους δοθεί και η ευκαιρία, θα είναι σαν μια, όπως εκείνες τις συναντήσεις που έχεις αναφέρει πολύ σωστά, χάρη μου, που γίνεται μια επιμόρφωση προς τους γονείς πώς να είναι ο ρόλος τους απέναντι στα παιδιά, δηλαδή οι γονείς αθλητών. Είναι πλέον μια εξειδικευμένη κατάσταση και πιστεύω και εμείς που το είχα αναφέρει στο ξεκίνημα ότι το παιδί, το μεγαλύτερο δικαίωμα που έχει είναι το δικαίωμα να έχει qualified coach. Πρέπει το σωματείο, η ακαδημία που εντάσσεται, είναι το ιερό να του παρέχει πέραν από τις ίσες ευκαιρίες, πέρα από το ένα σωστό, ασφαλές περιβάλλον, όλα, qualified προπονητή. Είναι νευραλγικής σημασίας οι πρώτες στιγμές του παιδιού. Χάνουμε παιδιά, κυρίως κορίτσια, από αυτές τις ηλικίες, γιατί συμβαίνουν πράγματα στην προπόνηση τα οποία δεν αντιλαμβάνεται ένας προπονητής άπειρος, ένας προπονητής που δεν είναι σε τέτοιο βαθμό η εμπειρία του που μπορεί να διακρίνει αυτά τα πράγματα και πιστεύω ότι η συνεργασία του προπονητή με τους γονιούς κάνει θαύματα. Αυτό πιστεύω θα ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε μέσα από αυτήν την εκπομπή που έχει επίκεντρο την ανάπτυξη να περάσουμε σαν καταληκτικό μήνυμα. Για οτιδήποτε έχουν οι γονείς, χάρη μου, μια ανησυχία, αν οτιδήποτε, να τη συζητήσουν με τον προπονητή. Θα τους δώσει... Είναι και παιδαγωγικός ο ρόλος του προπονητή. Σίγουρα. Λοιπόν. Εχθές το παιχνίδι με το Youthstar, που ήταν μια τεράστια διαφορά νικηφόρο παιχνίδι για το Youthstar εναντίον μας, ούτε το γνωρίζω το παιδί της γραμματείας, ήρθε κάτω, με αγκάλιασε, μου λέει, φίλε μου, λέει, έχω τρελαθεί με τον τρόπο που αγκάλιασε τα παιδιά και πόσο τους συμπαραστέγεσουν ανά τετράλεπτον και πώς χειριζόσουν τα παιδιά και έβλεπα και στα παιδιά, μου λέει, να αφομοιώνουν αυτόν τον τρόπο που εσύ ζητάς, έχεις με τα παιδιά αυτήν τη διαχείριση και αυτόν το έκαναν ο ένας με τον άλλο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δείχνει ότι κάτι πήραν τα παιδιά από τον προπονητή τους πάνω σε θέματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας. Και όπως σου είπα πριν για σέναν ότι τελικά είναι νίκη, η στροφή σου στην αθλητιογραφία. Για μένα ήταν νίκη στο παιχνίδι όταν αυτό το παιδί της γραμματείας, το οποίο πρώτη φορά μιλήσαμε, ήρθε και μου είπε αυτό το πράγμα. Γιατί και εμείς, χάρη μου, δεν είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε... Και εγώ ποτέ μου δεν πίστεψα ότι ξεχωρίζω ή κάνω κάτι εξωπραγματικό. Και για μένα ήταν μεγάλο... Συνέχεια είμαστε σε έναν ερωτηματικό. Και αυτό ήταν μια επιβεβαίωση ότι η διαχείριση της συγκεκριμένης στιγμής του συγκεκριμένου αγώνα άρεσε σε ένα γονιό. Ήταν σωστή. Γενικότερα η συνεισφορά ενός προπονητή και σε αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντική, πολύ τιμή. Λοιπόν, coach, ευχαριστώ ξανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το CBF podcast με τον Κώστα Εγκλέζο. Να έχετε έναν υπέροχο υπόλοιπο.